Κύριε καθηγητά, παρόλο που σας έχουμε φωνάξει εδώ για οικονομικό ενδιαφέροντο ζητήματα, έχετε μήπως να μας σχολιάσετε κι εσείς την άποψή σας για αυτό το ποτάμι, το καινούριο? Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ποτάμι προπαγάνδας, με την έννοια ότι είναι ένα φτιαχτό δημιούργημα. Δεν πατάει σε καμία πραγματική κοινωνική διεργασία, ούτε έχει κάποια λαϊκή βάση. Θυμίζει σε πολύ μικρογραφία το πώς έφτιαξε ο Μπερλουσκόνη το κόμμα του. Σε μία μέρα έφερε τους περιφερειακούς διευθυντές των επιχειρήσεών του, τους έκανε τοπικούς ηγέτες κτλ. Εδώ δεν πρόκειται για τέτοιο μέγεθος, βεβαίως. Είναι μία μικρογραφία ενός ουσιαστικά ένα δημιούργημα του πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου που μπροστά στον πανικό από την κατάρρευση του επίσημου πολιτικού σκηνικού δημιουργεί διάφορα μορφώματα και πειραματίζεται με διάφορα θολά κατασκευάσματα, μήπως και βρει στηρίγματα για τη μετέπειτα φάση αναδιάρθρωσης του πολιτικού σκηνικού. Δεν πρόκειται περί κόμματος, πρόκειται περί μιας παρέας φτιαγμένη στο πόδι και με πολλαπλά εξαρτήματα και διασυνδέσεις. Βεβαίως, με καμία θέση καθαρή. Τώρα, η χαζομάρα που άκουσα ότι η βασική θέση είναι ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια απαραίτητα, είναι μία ανοησία και μισή και δεν είναι και καμία σοβαρή πρόταση. Είναι και, να μου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση, και αμερικανιά, δηλαδή, επειδή κάθε 4 χρόνια γίνονται στις ΗΠΑ. Ναι, εντάξει, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες, μήπως κρατηθεί κάτι. Και βέβαια, είναι... Και το λαϊκίστικο 200 μέλη στη Βουλή. Α, ναι. Όλα αυτά τώρα είναι μέσα στο ίδιο πακέτο. Καμία ουσιαστική πρόταση για κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, ένας ναρκισισμός και κυρίως μια κραυγαλαία πρόθεση από κατεστημένα ΜΜΕ, γιατί όταν ένα πράγμα το οποίο μέχρι προχθές δεν το ξέρει η μάνα του και που φτιάχτηκε σε μια αίθουσα, ακόμα σε ένα στούντιο... Ακόμα και η αρνητική διαφήμιση... Σκανδαλωδώς προβλήθηκε. Μάλιστα. Και επίσης τώρα να του δίνω ποσοστά 5% και 6%. Καλά, καλημέρα μας. Εντάξει, δηλαδή όπως και στην Ελιά δίνανε 16 περίπου μία-δύο εβδομάδες πριν ουσιαστικά να την αχθεί. Θυμίζω το 19% στο κόμμα του Αβραμόπουλου που τελικά... Α, ναι, από αυτά... Αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι, προειδεάζουν τι ακριβώς πολιτική ατμόσφαιρα επικρατεί. Ναι, αλλά επίσης είναι, αν κάνουν κάτι εν τέλει, είναι μόνο να εντείνουν την αναξιοπιστία τους. Και στο τέλος, ο απλός κόσμος που τυχαίνει να είναι και η πλειοψηφία αυτής της χώρας, ουσιαστικά δεν τα παρακολουθεί, γυρίζει κανάλι ή κάνει κάτι πιο ευχάριστο από το να βλέπει όλη αυτή τη γελία προπαγάνδα.